Εκ μέρους της τοπικής κοινότητας του Γκρούστα και του πολιτιστικού συλλόγου Γκρούστα, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή τιμητική εκδήλωση μνήμης για δύο αθώα θύματα που μαρτύρησαν από τους Ναζί στις 14 Σεπτέμβρη του 1944, πριν από 80 χρόνια. Την Εκατερίνη Ρουκουνάκη και την κόρη της Μαρία Λαφιτάκη, έγκυο και μητέρα δύο παιδιών. Μια εκδήλωση που πραγματοποιούμε με μεγάλη καθυστέρηση. Και έστω την ίστατη ώρα αποτείουμε φόρο τιμής στα θύματα, διατηρώντας την ιστορική μνήμη ζωντανή όπως έχουμε χρέος, καθώς η ιστορική μνήμη αποτελεί το πιο δυνατό όπλο απέναντι στο φασισμό. Ας ξεκινήσουμε την ιστορική αναφορά στο γεγονός από την συγχωριανή μας ιστορικό φιλόλογο, την κυρία Μαρία Σωρού, η οποία με βάση τις γραπτές μαρτυρίες και την έρευνα που έχει πραγματοποιήσει θα μας μιλήσει για το γεγονός. Να καλέσω την κυρία Σωρού στο βήμα για να μιλήσει. Παρόν και σήμερα εδώ, είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους εμάς που εμπλεκόμαστε με κάποιο τρόπο στην οργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Εγώ θα σας μιλήσω για ένα ναζιστικό έγκλημα που έγινε εδώ στον Γκρούστα το 1944. Είμαι ιστορικός εδώ και αρκετά χρόνια, ασχολούμαι με την τοπική ιστορία. Και νομίζω ότι το ενδιαφέρον μου ξεκίνησε από τα νηπιακά σχεδόν χρόνια μου, γιατί μεγάλωσα πολύ κοντά σε ένα παππού και μια γιαγιά που τους άρεσε να μιλούν πολύ, πάρα πολύ και συχνά για όσα έζησαν και κυρίως τα δράματα και τους πολέμους που βίωσαν. Ο παππούς μου, ο Φίλιππος, έφετρος αντιπολοχαγό στη Μικρά Ασία, στους Βαλκανικούς πολέμους πιο μπροστά, και η γιαγιά μου η Μαρία, για όσα έζησε εδώ στο χωριό, και κυρίως στην Ιταλογερμανική φασιστική κατοχή 1941-44, την πιο έντονη και την πιο δραματική εμπειρία της ζωής της. Η γιαγιά μου, μάλιστα, είχε το χάρισμα να αφηγείται όσο προκάλεσαν το ενδιαφέρον της, όσα τη συγκίνησαν και κυρίως όσα την πόνεσαν με έναν τόσο δικό της ιδιαίτερο συναρπαστικό τρόπο που σχεδόν τα βίωναν και κάποια τα ανακαλούσε για χρόνια στη μνήμη μου, σαν να ήταν και δικές μου εμπειρίες. Εκατοντάδες φορές άκουσα από τα χείλη της την έμετρη αφήγηση για τα καημένα χωριά της Γιάννου και της Ιεράπετρας. Τον Σεπτέμβριο του 1943, όταν οι Γερμανοί σκοτώσαν Ευγιανίτες, θάψανε Σημιανούς, Γδόχια και Γιο Βασίλη δεν φύγαν ζωντανούς. Μιλούσε με συγκίνηση και για τους δύο γαμπρούς που σκότωσαν στην Κρυσά οι Γερμανοί και οι συνεργάτες τους, την επομένη του γάμου του ενός, του Γιώργη Κουτουλάκη, και του αντίγαμου του άλλου, του Γιάννη Πέτρου Τζανάκη. Μιλούσε με τρόμο και μίσος για τους εκτελεστές τους, τους Ουμπερίτες, μια ομάδα περίπου 100 αντρών υπό τις διαταγές του ελληνομαθούς ναζιστή Γερμανού αξιωματικού Φρίτζ Σούμπερτ. Οι περισσότεροι κριτικοί ομοειδεάτες τους, κυρίως από τη Δυτική Κρήτη και το Ηράκλειο, αλλά και από εδώ. Και στις 6 Νοεμβρίου του 1944 συγκέντρωσαν στην πλατεία της Κρετσάς τους άνδρες του χωριού, κάποιοι υπέδειξαν τους συγκεκριμένους ως τροφοδότες της αντάρτικης ομάδας Βαντουβά και τους εξτέλεσαν επί τόπου, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο ο πατέρας του ενός θύματος. Με ιδιαίτερη όμως συγκίνηση μιλούσε για τον σκοτωμό. Έτσι το έλεγε, που έγινε στο χωριό μας από τους Γερμανούς, τότε που σκοτώσανε τη Ρουκουνογιώργιανα και τη θυγατέρα της, τη Μαρία, τη φιλανάδα της, της γιαγιάς μου τη φιλανάδα. Και κάθε φορά σκούπιζε ένα δάκρυ σχεδόν κλεφτά, συμπληρώνοντας με αποτροπιασμό. Και σφάξανε παιδάκι μου και το μουλάρι. Τόσες φορές άκουσα αυτό το περιστατικό που καταγράφηκε και στη δική μου μνήμη σχεδόν σαν βιωματικό γεγονός. Έτσι, όταν στο πλαίσιο των ιστορικών μου ενδιαφερόντων και ερευνών άρχισα να μελετώ το αρχιακό υλικό του Ειδικού Δικαστηρίου των Συλλόγων που λειτουργήσε στο νομό Λασιθίου από τον Ιανουάριο του 1946 για να εκδικαστούν καταγγελίες κατά συνεργατών, με όποιο τρόπο συνεργατών, των Ιταλογερμανών κατακτητών, καταλαβαίνετε το ενδιαφέρον μου όταν ανάμεσα στις περισσότερες από 200 δικογραφίες σε επίπεδο νομού που σώζονται συνολικά ή αποσπασματικά, εντόπισα και μια, στο εξώφυλλο της οποίας, ενώ οι δυο κατηγορούμενοι ήταν από γειτονικά χωριά, ο κατήγορος μηνυτής και κάποιοι μάρτυρες ήταν Κρουστιανοί.
ξεφυλίζοντας το περιεχόμενο, είδα ότι η κατηγορία εξειδικευόταν σε ηθική αυτουργία στην εκτέλεση των δύο γυναικών που ανέφερα παραπάνω, της Εκατερίνης Ρουκουνάκη και της Μαρίας Λασιωτάκη. Να αναφέρω εδώ με την ευκαιρία ότι το σχετικό αρχείο απόκειται στα ΓΑΚ Νομούλα Ιθίου και το έθεσε στη διάθεσή μου για σχετική εργασία η προϊσταμένη κυρία Γιώτα Μέμου, πάντα στο πλαίσιο των κανόνων που λειτουργεί η υπηρεσία της όσον αφορά τη δημοσίευση του μελετώμενου υλικού, την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων που μας βασανίζει και την ευχαριστώ και από τη θέση αυτή για την εξαιρετική συνεργασία. Γιώτα, σε ευχαριστώ. Μηνυτής λοιπόν στη δικογραφία αυτή είναι ο γιος και αδελφός των γυναικών που στη μνήμη τους γίνεται η σημερινή εκδήλωση, ο οποίος με ιδιόγραφη μήνυση στις 24 Οκτωβρίου 1944, στα 40 δηλαδή των γυναικών, καταγγέλει τον ένα κατηγορούμενο ότι, τα λόγια του είναι αυτά, μετά που οι Γερμανοί λιγοστεύαν από την Κριτσά, φοβούμενος τη σύλληψη από τους αντάρτες ο κατηγορούμενος, πήγε στο Μαρδάτι, μέναν οι Γερμανοί και το χωριό ήταν περικυκλωμένο με σύρματα για να ασφαλιστεί. Από εκεί ήρθε σε στενή συνεργασία με τον Γερμανό Λοχία Φρίτς Προστέλ, επάγγελμα χασάπης ετών 27, κάτοικος Βιέννης, με τον οποίο είχε στενές σχέσεις και τον έστειλε στον Κρούστα να εκδικηθούν την οικογένειά μου. Όπως και πήγαν την ημέρα του Τιμίου Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου, και δολοφόνησαν με τον πιο απάνθρωπο τρόπο τη μάνα μου Εκατερίνη, σύζυγο Γεωργίου Ρουκουνάκη ετών 65, και την αδελφή μου Μαρία, σύζυγο Νικολάου Λασιωτάκη, ετών 42, μητέρα δύο παιδιών. Η κατηγορία κατά του δεύτερου ήταν ότι ακολουθούσε τους Γερμανούς την ημέρα του εγκλήματος στον Κρούστα και μόνος του άνοιγε τις πόρτες και με τη βία βοηθούσε τους Γερμανούς να ληστεύουν τους Χωριανούς. Στο σημείο αυτό, και για να κατανοήσουμε καλύτερα τα γεγονότα, νομίζω ότι πρέπει να πω δύο λόγια για το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συνέβησαν αυτά. Ο νομός Λασιθίου έζησε μια ιδιαίτερη κατάσταση σε σχέση με τους άλλους νομούς της Κρήτης κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καθώς μέχρι το καλοκαίρι του 1943 βρισκόταν υπό την κατοχή του στρατού της φασιστικής Ιταλίας, αν και η Κρήτη κατελήφθη από τους Γερμανούς τον Μάιο του 1941. Όμως οι Γερμανοί αρκέστηκαν στην παρουσία μικρού αριθμού φυλακίων σε ορισμένα σημεία και παρέδωσαν τη διοίκηση στους Ιταλούς, οι οποίοι άρχισαν να αποβιβάζονται στη Σιτία από τις 22 Μαΐου του 1941 και αργότερα στον Άγιο Νικόλο, προερχόμενοι πάντα από το Δωδεκάνησα που ήταν η ιταλική τους βάση και κτίση τους από το 1911. Έτσι ο νομός αποτέλεσε τμήμα της περιφερειακής διοίκησης με το όνομα Ιταλικά νησιά του Αιγαίου που έδρευε στη Ρόδο. Διοικητής του νομού ορίστηκε ο Άγγελος Κάρτα και έδρα της διοίκησης Νεάπολη. Συνολικά εγκαταστάθηκαν 31.000 περίπου άνδρες διαμοιρασμένοι σε όλους σχεδόν τους οικισμούς και σε αυτούς, να το πούμε, εντάχθηκαν και πολλοί από τους χιλιάδες των Ιταλών εχμαλώτων του Αλβανικού πολέμου που είχαν μεταφερθεί εδώ από την Βόρεια Ελλάδα και κρατούνταν ως τότε ως όμηροι κυρίως στο Καβούσι και το Καλό Χωριό. Το καλοκαίρι όμως του 1943, μετά την απόβαση στη Σικελία και Ιταλία στρατού των χωρών της Συμμαχίας, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, των στρατών που πολεμούσαν, δηλαδή τον άξονα φασισμού, ναζισμού, η Ιταλία ιτήθηκε κατά κράτος. Και τότε ο Ιταλικός στρατός της Κρήτης άρχισε να διαλύεται και να αποχωρεί με ποικίλους τρόπους, τακτικά και άτακτα. Όταν οι Γερμανοί εγκαταστάθηκαν πια σε όλο τον νομό, κάποιοι από αυτούς τους Ιταλούς εντάχθηκαν στο Γερμανικό στρατό. Κάποιοι επέστρεψαν ή προσπάθησαν χωρίς επιτυχία να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Κάποιοι εντάχθηκαν στις ελληνικές και συμμαχικές ανταρτικές ομάδες, όπου γίνονταν ευπρόσδεκτοι και τους συγχωρούνταν όλα, ό,τι και αν είχαν κάνει, αν και εχθρίως εκείνη την ώρα, καθώς παραχωρούσαν συγχρόνως και τον οπλισμό τους. Πολύ σημαντικό. Με τις εξελίξεις αυτές, γι' αυτό έκανα την αναφορά, συνδέονται και αυτά που συνέβησαν στο χωριό μας το Σεπτέμβριο του 1944. Όταν, όπως ήδη είπαμε, οι Γερμανοί ήδη αποχωρούσαν και αυτοί οι τιμένοι στα περισσότερα μέτωπα της Ευρώπης. Η αποχώρησή τους άρχισε από την Ανατολική Κρήτη τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη και μετά τις 10 βρίσκονταν πια ελάχιστοι στο Μεραπέλο. Από την Κριτσά είχαν φύγει σχεδόν όλοι και έμενε μόνο αυτό το φυλάκιο των μερικών ανδρών στο Μαρδάτι, όπου είχαν εγκατασταθεί κάποιοι
και ολόκληρος ο μικρός οικισμός, όπως μας περιέγραψε και ο Γιάννης Ρουπουνάκης, είχε περικυκλωθεί με σύρματα για λόγους ασφαλείας. Μεταξύ τους και λιγοστοί εναπομείναντες Ιταλοί. Ένας από αυτούς, τους τελευταίους, ο Αντώνιο, αποφάσισε την τελευταία στιγμή να μην ακολουθήσει τους Γερμανούς στη φυγή τους για τα Χανιά, όπως προέβλεπε σχετική συμφωνία μεταξύ γερμανικής διοίκησης και συμμαχικής ηγεσίας, αλλά να ενταχθεί σε αντάρτικη ομάδα, πιθανότατα του Ελλάς, που ήταν τότε κυρίαρχη στην περιοχή. Υπήρχαν δύο βασικές ομάδες στο Λασίδι. Μία στην περιοχή Κρούστα Καθαρού με επικεφαλή στο Γιάννη Ρουκουνάκη και άλλη μια στην περιοχή Δράση Καβαλαρά ή Γιώργης Βρακασότης με αρχηγό τον καπετάν Τάσο, λέει ο Μιχάλης Κοκολάκης. Ερχόμαστε στα δικά μας. Έτσι αυτός ο Ιταλός φεύγει από το Μαρδάτι στις 13 Σεπτεμβρίου, μόλις 5 μέρες πριν την αναχώρησή τους, παίρνοντας μαζί του και κάποια εξαρτήματα πολεμικών όπλων που η αφαίρεσή τους θα καθιστούσε άχρηστα. Όταν ο Γερμανός διοικητής του φυλακίου Εμίλ, με το μικρό του όνομα τον ξέρουμε και αυτό, γιατί έτσι αναφέρεται στις καταθέσεις των μαρτύρων με τους οποίους είχε στενές προσωπικές σχέσεις, διαπιστώνει τη φυγή του και του δίδεται η πληροφορία ότι βρισκόταν στον Κρούστα. Στέλνει αμέσως την επόμενη μέρα τριμελή ομάδα υπό τον Λοχία Φρίτς Προστέλ που ανεφέραμε πριν, για να ερευνήσουν και να εντοπίσουν τον λιποτάκτη. Μόλις έφτασαν στο χωριό οι τρεις Γερμανοί, συνοδευόμενοι πάντα σύμφωνα με την καταγγελία και από ένα χωροφύλακα κατηγορούμενο, κάλεσαν τους προύχοντες, τον πρόεδρο και τον παπά. Τους εξήγησαν το σκοπό της παρουσίας τους. Τους ζήτησαν με υποσχέσεις και απειλές, όπως οι ίδιοι αναφέρουν στις καταθέσεις τους, να υποδείξουν τη διαμονή του Ιταλού. Φαίνεται μάλιστα ότι όλες αυτές οι συζητήσεις έγιναν σε τοπικό καφενείο και καταναλώθηκε αρκετό αλκοόλ. Γιατί πολύ γρήγορα κυκλοφόρησε στο χωριό ότι ήρθαν Γερμανοί, ότι ήταν μεθυσμένοι και ότι αναζητούσαν τον Ιταλό λιποτάκτη. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την κατάθεση του Προέδρου, επειδή αυτός και ο παπάς συνέχισαν να αρνούνται ότι έχουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, υποχρέωσαν και τον ίδιο να ακολουθήσει. Έτσι, στις 14 Σεπτέμβρη, τέτοια ώρα περίπου, εδώ κοντά, άρχισε η έρευνα. Δεν γνωρίζουμε βέβαια από πού άρχισαν και πώς. Δεν γνωρίζουμε αν έψαχναν συγκεκριμένα σπίτια, που είναι και το πιθανότερο. Γνωρίζουμε όμως τι ακολούθησε. Ξέρουμε καταρχήν ότι το χωριό ερήμωσε. Σχεδόν όλοι κλειδώθηκαν στα σπίτια τους και άλλοι έφυγαν. Οι Γερμανοί και οι συνοδοί τους συνεδιασχίζουν τους δρόμους του χωριού και τότε συνέβη το παρακάτω περιστατικό, όπως το καταθέτει ο συνοδός πρόεδρος. Καθοδόν, λέει, εδώ δηλαδή από κάτω, γιατί εδώ είναι το πηγάδι και εδώ είναι το σπίτι των θυμάτων πίσω μας, λέει, συναντήσαμε τη Μαρία, σύζυγο Νικολάου Λαφιωτάκη. Αδελφή του μηνυτού, η οποία εγύριζε από το νερό με τη στάμνα γεμάτη στον ώμο. Τότε ο επικεφαλής Γερμανός τη ζήτησε να του δώσει νερό να πιει. Εκείνη αρχικά εδιστρόπησε, λέγοντάς ότι δεν έχει ποτήρι. Κατόπιν όμως του έριξε νερό στις κούφτες. Αλλά όταν αυτή έφυγε για το σπίτι της, τότε ένας από τους Γερμανούς την ακολούθησε. Και πήγα κι εγώ πίσω. Ερευνώντας ο Γερμανός, βρήκε μέσα στο σπίτι ένα ιταλικό γυλιό, σακίδιο δηλαδή, περιέχοντα διάφορα ιταλικά στρατιωτικά είδη, και την ρώτησε πού τον βρήκε. Εκείνη το απάντησε: «Δεν γνωρίζω. Λείπω ένα μήνα από το σπίτι μου και τον ήφερε ο άντρας μου». Κατόπιν επενέβηνε εγώ και του εξήγησα ότι όλοι οι κάτοικοι έχουν στρατιωτικά είδη, γιατί πράγματι όταν από εδώ έφυγαν οι Ιταλοί άφησαν όλα τα είδη. Τότε, λέει, του δόκαν λίγα αμύγδαλα και ο στρατιώτης έφυγε χωρίς να πει τίποτα. Μετά όμως από ένα τέταρτο γυρίσαμε όλοι μαζί και ο επικεφαλής εζήτησε τον γυλιόν, τον οποίον του επαρουσίασε η Λασκετάκη. Μόλις τον είδε ο Γερμανός, γύρισε σε μένα και άρχισε να μου λέει ότι δεν είμαι εντάξει και ότι ο Ιταλός κρύβεται στο χωριό και κυλιώσει το δικό σου. Και ζητούσε επίμονα από τη Λαθιωτάκη να του πει που είναι ο κρυμμένος Αντώνης. Και συνεχίζει. Η γριά μητέρα της, που εκάθει το παραπέρα όρθια και δεν άκουγε καλά, είπε λίγο δυνατά στο Γερμανό να αφήσουν την κόρη της ήσυχη, διότι δεν γνωρίζει τίποτε, διότι έλειπε καιρό από το χωριό. Ο Γερμανός όμως επέμενε θυμωμένα και σε μια στιγμή τραβάει το πιστόλι του, πυροβολεί κατά της γριάς, η οποία σωριάζεται αμέσως χάμε, χωρίς να προφέρει καμία λέξη.
είχε χτυπηθεί σε κέριο μέρος. Εγώ μόλις είδαν ότι σκοτώσαν την κρυά και καθώς καθόμουν στην πόρτα, με τρόπο βγήκα έξω και έφυγα. Εδώ τελειώνει η μαρτυρία του Προέδρου ως αυτόπτη μάρτυρα, που στα βασικά σημεία είναι, στα βασικά όμως, σύμφωνη με τη μήνυση του γιου και αδελφού των νεκρών, ο οποίος στη μήνυσή του γράφει «Ευρώντες τη μητέρα μου εις την οικία και την αδελφή μου καθοδόν, αφού μετέφεραν και αυτήν εις την οικία, τις ετουφέκησαν επίσης και τον ημίωνον της αδελφής μου». Καμία άλλη λεπτομέρεια, ούτε αυτός, ούτε για τα πριν, ούτε για τα μετά. Για το τι ακολούθησε, το φόνο της μάνας, για το τι ακριβώς διαδραματίστηκε, το γιατί και πώς βρήκε ο θάνατος στη Μαρία, το γιατί σκότωσαν και το μουλάρι στο διπλανό στάβλο, για το αν υπήρχαν ενδεχομένως και άλλοι παρόντες συγκριμένοι στο σπίτι, το αν συνέβησαν και άλλα επεισόδια εντός του σπιτιού. Δεν είναι ευρέως και τεκμηριωμένα, επαναλαμβάνω, γνωστό τίποτα. Το μόνο ενδιαφέρον στοιχείο προκύπτει από την κατάθεση μιας μάρτυρος κατηγορίας της Μιλιάς. Ότι ανάμεσα στους δύο φόνους μεσολάβησε αρκετός χρόνος. Στην κατάθεσή της δηλώνει: «Ενώ είμαστε κλεισμένες μέσα στο σπίτι, μόλις μάθαμε ότι βρίσκονταν Γερμανοί στο χωριό και μάλιστα μεθυσμένοι, άκουσα μια γυναίκα να περνά έξω από το σπίτι μας και να λέει ότι σκοτώσανε τη Ρουκουνογιώργιανα οι Γερμανοί. Εγώ τότε φοβήθηκα μαζί με τα δύο κορίτσια που είμαστε μαζί και φύγαμε από το σπίτι μας και πήγαμε στο σπίτι της αδελφής μου που ήταν κι άλλες γυναίκες. Μετά λίγη ώρα, το τονίζω εγώ αυτό το μετά λίγη ώρα, ήρθε η συμπεθέρα μου η Βασιλική και μας είπε ότι σκοτώσαν και την κόρη της και να μην ανοίξουμε την πόρτα. Κατάκλειστες λοιπόν οι πόρτες, νεκρό σχεδόν το χωριό όπως και οι δύο γυναίκες, ελάχιστοι ίσως τόλμησαν να βγουν και μόνο αφού έφυγαν οι Γερμανοί. Ένας από αυτούς, μάρτυρας υπεράσπισης του κατηγορουμένου, για ηθική αυτουργία επαναλαμβάνω, λέει ότι οι Γερμανοί στη συνέχεια έκαναν έρευνες και σε άλλα σπίτια. Όμως έχει ιδιαίτερη σημασία η μαρτυρία του δασκάλου του χωριού, ο οποίος καταθέτει με δραματική λιτότητα. «Τη 14η Σεπτεμβρίου το πρωί ήμουν στο σπίτι μου και ξυριζόμουν». Εδώ παρακάτω είναι το σπίτι. «Όταν έμαθα ότι οι Γερμανοί είχαν πάει στο σπίτι της Βασιωτάκη και απειλούσαν αυτή και τη μητέρα της, μόλις αποξυρίστηκα, έσπευσα στο σπίτι να δω μήπως μπορέσω να τους χρησιμεύσω. Αλλά μόλις έφτασα, τις βρήκα και τις δυο σκοτωμένες και με τα μάτια βγαλμένα της Βασιωτάκη, ενώ τις μητέρες της είχαν κόψει το λαιμό με το μαχαίρι. Μόλις αντίκρισα το θέαμα αυτό, έκλεισα την πόρτα και έφυγα». Καμία άλλη σχετική μαρτυρία δεν σώζεται στη τυπογραφία για το πώς έγινε αυτό το τελευταίο. Ούτε και οι τέσσερις νεαρές γυναίκες από τον Κρούστα, οι πρώτες και οι μόνες που κλήθηκαν να καταθέσουν ως μάρτυρες κατηγορίες στην πρώτη διαδικασία απόδοση ευθυνών, στην Επιτροπή Αγώνα Κριτσάς, τον πρώτο θεσμό που συστήθηκε με τα κατοχικά υπό την καθοδήγηση του εάμενα είδους λαϊκού δικαστηρίου για να δικαστούν όσοι χαρακτηρίζονταν ως δοσύλλογοι. Το ίδιο απόλυτη για τα γεγονότα ήταν η συγκήκη στη δεύτερη ανακριτική διαδικασία που έγινε στη Νεάπολη τον Νοέμβρη του 1945 από μια επιτροπή που συστάθηκε επί τούτου υπό τη στρατιωτική διοίκηση Λασιθίου με τότε διοικητή τον Γεώργιο Μιλιαρά, ηγετικό στέλεχος του ΕΑΜ την περίοδο της κατοχής. Οι καθέθεσεις των μαρτύρων αφορούν μόνο την ηθική αυτουργία ή όχι του κατηγορουμένου στο έγκλημα, ενώ ο κατήγορος δεν προσήλθε για κατάθεση. Ήταν δύσκολα χρόνια τα πρώτα με τα κατοχικά. Το ίδιο δύσκολα ήταν και όταν άρχισε η τρίτη δικαστική διαδικασία από το Ιδιωτικό Δικαστήριο Δοσυλλόγων, το Μάρτιο του 1947. Τότε όμως έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Ο εμφύλιος στην περιοχή είχε ξεκινήσει και ο κατήγορος ανήκε σε αυτούς που συγκρότησαν το Δημοκρατικό Στρατό Ανατολικής Κρήτης. Το λιμέρι του ήταν κυρίως στα βουνά του Κρούστα. Τότε άρχισε να διεξάγεται, όπως και πολλές άλλες δίκες στο ειδικό δικαστήριο, αλλά εδώ πια άλλοι μάρτυρες έχουν αφαιρεθεί και άλλοι έχουν προσθεθεί, κυρίως υπεράσπισης. Αυτή η δεύτερη
Όσο και αν φαίνεται παράξενο, καλά ακούσετε, είναι εκείνοι που καταθέτουν τις πληροφορίες που σας διάβασα προηγουμένως. Υπάρχει βέβαια και η κατάθεση του ιερέα, ο οποίος όμως δεν ήταν αυτόπτης, όπως όλοι μαρτυρούν, και δεν αναφέρεται καθόλου στα τραγικά συμβάντα, αλλά επιβεβαιώνει ότι ο μόνος αυτόπτης μάρτυρας ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας. Ο τρίτος, που ήταν ο δάσκαλος, είδαμε πόσο απλά, πόσο δήλως, λέει, είδα, έκλεισε την πόρτα και έφυγα. Τόσο γρήγορα έγιναν όλα αυτά, τόσο απλά, τόσο ψυχρά, τόσο απάνθρωπα, και σκεφτόμαστε πόσο πράγματι οι άνθρωποι ή όσοι φέρουν τον τίτλο του ανθρώπου μπορούν να συμπεριφερθούν έτσι. Βλέπουμε πόσο εύκολα αφαιρέθηκε η ζωή από τις δύο γυναίκες που τιμούμε σήμερα τη μνήμη τους. Πόσο εύκολα και πόσο απλά εγκληματούν τελικά οι άνθρωποι, κατά τη γνώμη μου κυρίως, όταν είναι φανατικοί οπαδοί και ειδικά απάνθρωπων ιδεολογιών. Πόσο εύκολα προμπαίνουν σε τέτοιες, αλλά και ακόμη μεγαλύτερα εγκλήματα, όπως απέδειξαν στη διάρκεια της κατοχικής τους δράσης και παρουσίας, στο όνομα της πίστης τους και των φασιστικών και ναζιστικών αξιών τους, οι συγκεκριμένοι υπηρέτες του ναζισμού και οι συνεργάτες τους. Και κάτι ακόμα, ενδεικτικό της απανθρωπιάς τους. Με πόση απίστευτη απάθεια και χωρίς το παραμικρό συνέστημα, τσανάτωσαν με φρικτό τρόπο, πρωταγωνιστούντος ενδεχομένως του Χασάπη το επάγγελμα Φρίτς Προυστέλ, ώστε αμέσως μετά συνέχισαν τις έρευνες και σε άλλα σπίτια, λαϊλατώντας και αρπάζοντας λίγες μέρες πριν φύγουν. Και στο τέλος, όπως λέει, φόρτωσαν σε ένα ζώο που βρήκα καθοντών τα πράγματα που είχαν λαϊλατήσει και αναχώρησαν. Καμιά αντίδραση δεν υπήρξε το επόμενο διάστημα, όπως θα ήταν αναμενόμενο ενδεχομένως. Το φυλάκιο του Μαρδάτη δεν δέχτηκε καμιά επίθεση από τις πανίσχυρες τότε αντιστασιακές οργανώσεις. Άγνωστο γιατί δεν έγινε αυτό, άγνωστο και γιατί δεν έγινε καμιά άλλη κίνηση εναντίον τους στο διάστημα των 5 ημερών που μεσολάβησαν μέχρι την οριστική φυγή τους από τον ομό στις 20 Σεπτεμβρίου, ενώ ήταν πια ήδη πολύ αδύνατοι όλοι οι Γερμανοί. Μόνο στις 24 Οκτωβρίου ο κατήγορος, και ενώ πια οι Γερμανοί έχουν συγκεντρωθεί περισσότεροι στα Χανιά, δεν έχουν φύγει από την Κρήτη, δηλώνει: τα στοιχεία του δολοφόνου τα βρήκα και τη φωτογραφία του, αλλά είναι μικρή, θα στο διαβάζω όπως το γράφει, και θα τη μεγεθύσω. Θα παρακαλέσω τη στρατιωτική διοίκηση να μεταδώσει τα στοιχεία του δολοφόνου στη Γενική Διοίκηση Κρήτης για να αναζητηθεί, αν βρίσκεται ακόμα στην Κρήτη, να συλληφθεί και να έρθει εδώ στον νομό να δικαστεί. Δεν έχουμε καμιά πληροφορία αν έγινε αυτό. Το έχω ψάξει. Το πιθανότερο, δεν έγινε καμία δίκη, δεν έγινε καμία τιμωρία, δεν υπέστη καμιά κατηγορία, όπως εξάλλου και χιλιάδες άλλων Γερμανών. Αλλά εμείς, με τη σημερινή εκδήλωση, δικάζουμε και καταδικάζουμε όχι μόνο τους δράστες αυτών των εγκλημάτων, αλλά και όσους συμμερίζονταν και συμμερίζονταν ιδέες που οδηγούν σε τέτοιες απάνθρωπες συμπεριφορές. Σας ευχαριστώ.